Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα δούμε αν οι θάνατοι από καρκίνο έχουν αυξηθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Κάθε χρόνο περίπου 10 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο πεθαίνουν από καρκίνο, δηλαδή πρακτικά ένα στους 6 θανάτους οφείλεται σε καρκίνο. Έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα διάγραμμα που περιγράφει με ακρίβεια αυτό περίπου που ζούμε όλοι. Αυτό το διάγραμμα δείχνει πώς οι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο και βλέπουμε ότι σε σχέση με το 1990 ο αριθμός έχει αυξηθεί 66%. Συγκεκριμένα το 1990 πέθαναν 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι από καρκίνο ενώ το 2017 οι θάνατοι έφτασαν τα 9,6 εκατομμύρια. Σίγουρα λοιπόν η αύξηση ακούγεται πάρα πολύ μεγάλη. Από την άλλη, από το 1990 ο πληθυσμός της γης έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί και οι θάνατοι συνολικά από 46 εκατομμύρια το χρόνο σε 56 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα για να δούμε αν ο καρκίνος έχει πράγματι αυξηθεί πρέπει να ανάγουμε τον αριθμό των θανάτων από καρκίνο σε 100.000 ανθρώπους. Στο δεύτερο διάγραμμα βλέπουμε ακριβώς αυτό, δηλαδή τους θανάτους από καρκίνο ανά 100.000 πληθυσμού στον κόσμο. Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση είναι 17% και αντικατοπτρίζει την πραγματική αύξηση των θανάτων από καρκίνο σε σχέση με την αύξηση του πληθυσμού που έχει συμβεί τα τελευταία 30 περίπου χρόνια. Βλέπουμε ότι η αύξηση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στο προηγούμενο διάγραμμα, αλλά σίγουρα έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο. Από την άλλη όμως, όπως γνωρίζουμε, ο καρκίνος είναι μια πάθηση που προσβάλλει τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, κυρίω. Έχει υπολογιστεί ότι αν κάποιο είναι πάνω από 70 χρονών, έχει 40 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνει από καρκίνο ή ότι εάν είναι 50 χρονών. Άρα, συνυπολογίζοντα ότι ο αριθμό των γεννήσεων έχει πέσει σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια και ο αριθμό των ανθρώπων που επιβιώνουν σε μεγαλύτερε ηλικίε έχει ανέβει επίσης σημαντικά, ο πιο δίκαιο τρόπο για να δούμε εάν ο καρκίνο έχει αυξηθεί τι τελευταίε δεκαετίες είναι να προσαρμόσουμε τα αποτελέσματα και βάση τη ηλικία. Πρακτικά, με αυτόν τον τρόπο λέμε ποια είναι η πιθανότητα ένα άτομο 70 χρονών σήμερα να πεθάνει από καρκίνο σε σχέση με ένα άτομο 70 χρονών πριν 30 χρόνια. Αυτό το βλέπουμε στο τρίτο διάγραμμα που είναι και το πιο ολοκληρωμένο και το πιο δίκαιο από τα τρία. Σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος από καρκίνο σήμερα είναι 15 φορές μικρότερη από ότι το 1990. Άρα τα νέα είναι καλά. Φυσικά αυτό το έχουμε καταφέρει με τεράστιο κόστο σε φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, αλλά η υγεία είναι πιο πολύτιμη από τα χρήματα. Παρόλα αυτά, ο καρκίνο παραμένει ένα από τα πιο συχνά αίτια που καταλήγει ο κόσμο. Αλλά με τι προσπάθειε που έχουμε κάνει όλοι για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και καλύτερε θεραπείε, έχουμε πετύχει να μειώσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο 15% σε μόλις 27 χρόνια πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα βελτιωθεί κι άλλο. Αν κάνουμε όλο αυτό που οφείλουμε προς τον εαυτό μας και την κοινωνία, δηλαδή να φροντίσουμε την υγεία μας με σωστή διατροφή, άσκηση και έγκαιρη διάγνωση, μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα οι μορφές καρκίνου με τον υψηλότερο επιπελασμό είναι του μαστού, του προστάτη και του εντέρου. Και οι τρει εμφανίζονται πολύ συχνότερα σε άτομα με αυξημένο βάρος και σε άτομα με κακή διατροφή αξίζει να κάνουμε μια προσπάθεια για να τα φροντίζουμε και τα δύο. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.